Κυρίες και κύριοι, για απογοητευτικό τζίρο και μέσα στις γιορτές μιλούν οι έμποροι. Η μείωση έφτασε στο 18%. Τι να χαρακτηρίσω, χάλια θα το χαρακτηρίζα το Δεκέμβρη. Παιδιά, ήταν ο χειρότερος των 30 τελευταίων ετών. Ήταν πολύ δύσκολα. Τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα που έχουμε περάσει, νομίζω. Πίκρα, απογοήτευση και αγανάκτηση. Η οικονομική αφέμαξη του κόσμου έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που τα Χριστούγεννα φέτος για τους περισσότερους εμπόρους θύμιζαν εισπρακτικά Μεγάλη Παρασκευή. Πόσο πτώση του τζίρου είχατε? Τουλάχιστον 30%. Κάνω αυτή τη δουλειά 30 χρόνια, τέτοιο Δεκέμβρη δεν έχω ζήσει. Εντάξει, ο κόσμος είναι πάρα πολύ στριμωγμένος, δεν ξέρει τι να πρωτοπληρώσει. Ο κόσμος δεν έχει να ξοδέψει τα χρήματα που είχε άλλες χρονιές. Η φορολογία είναι δυσβάσταχτη για όλους. Τα Χριστούγεννα ψωνίσατε για τα... Όχι, όχι. Μόνο για την εγγονή μου ψώνισα. Παρά την κίνηση στους εμπορικούς δρόμους στις γιορτινές ημέρες, όλο τον Δεκέμβριο 3 στις 4 επιχειρήσεις κατέγραψαν βουτιά στο τζίρο τους. Ο μέσος όρος στην πτώση των πωλήσεων ήταν 17,6%. Ο Δεκέμβριος είναι παραδοσιακά ένας από τους καλύτερους μήνες του χρόνου και έχει εξελιχθεί στον χειρότερο. Η υπερφορολόγηση, μας είπαν χαρακτηριστικά οι έμποροι εδώ στην Καλλιθέα, έχει στεγνώσει τελείως τα νοικοκυριά. Η πτώση του τζίρου τους φέτος στις γιορτές άγγιξε το 40%. 25 χρόνια έχει ζαχαροπλαστείο στην Καλλιθέα ο Ανδρέας Βαγιανός. Αυτό που βίωσε φέτος, μας είπε, ήταν πρωτόγνωρο. Ο κόσμος έχει δεινοπαθήσει, δηλαδή πια έρχονται για να τους βάλεις 5 μελομακάρονα σε ένα σακουλάκι στις γιορτές. Όλοι οι έμποροι περιμένουμε τα Χριστούγεννα για να βγάλουμε τα σπασμένα της χρονιάς. Αυτή τη χρονιά όχι μόνο δεν βγάλαμε τα σπασμένα, αλλά νομίζω δημιουργήσαμε και άλλες υποχρεώσεις και άλλα χρέη και ήταν πολύ δύσκολα. Όταν δεν έχει ο καταναλωτής, επόμενο είναι να αναστηνάξει και ο έμπορος. Τι κέρδος να φέρεις με αυτούς τους φόρους? Όποιος μπαίνει μέσα σε ένα μαγαζί ζητάει απόδειξη καταρχήν. Δεν θέλουν αποδείξεις. Μπορούμε εμείς να μην δίνουμε αποδείξεις στους ανθρώπους? Δηλαδή, εκεί σε σπρώχνουνε.